Φουντώνει η διαμάχη της πρώην βουλευτού των ΑΝΕΛ Ραχίλ Μακρύ με το Δήμο Ρεθύμνου και το Τρίτο Δημοτικό της πόλης με αφορμή το ημερολόγιο Λεύκομα που εξέδωσε το σχολείο και που απεικονίζει στιγμές και μνημεία από το παρελθόν του Ρεθύμνου και της Κρήτης. Που είμαι εγώ ανισόρυπη, ας πάει στο Μελιδόνι της Κρήτης την 25η Μαρτίου να δώσει και να μοιράσει τέτοιο ημερολόγιο ο Δήμαρχος για να τιμήσει την ιστορία σας. Μάλιστα. Όσο για τους χαρακτηρισμούς που τους επιστρέφω. Εντάξει, και εσείς τώρα λέτε για μικρά παιδιά, ραγιάδες και στα τέσσερα. Ποιος? Τους επιστρέφω. Ποιος επιστρέφω? Γιατί εγώ δεν κατανόμασα κανέναν δήμαρχο. Προφανώς όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται. Προφανώς αποδέχονται τον εαυτό τους κάποιοι ως ραγιάδες, άρα μυγιάστηκαν. Γιατί δεν υπάρχει καμία αναφορά σε δημοτικό πρόσωπο, σε πρόσωπο ή σε ονόματα, ή ρεθυμιώτες ή οτιδήποτε. Η Ραχίλ Μακρύ θεωρεί ως λάθος το να απεικονίζονται στιγμές της καθημερινότητας του αλωτινού Ρεθύμνου υπό τον Οθωμανικό ζυγό ως κάτι που περνά μηνύματα που δεν θα έπρεπε στα παιδιά. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης, χαρακτήρισε ως άστοχη την επίθεσή της και λάθος την αιμονή της, με την ίδια να δηλώνει ότι του επιστρέφει τους χαρακτηρισμούς. Ήταν μια άστοχη παρέμβαση. Ήθελε να πει κάτι. Και νομίζω ότι αυτό που κάνει και το συνεχίζει, μάλλον κάνει ακόμα μεγαλύτερο λάθος, γιατί δεν είναι κακό κανείς να κάνει αστοχίες, το κακό είναι να επιμένει σε αυτές. Ο εκπαιδευτικός του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, Παντελής Γιαννουλάκης, τονίζει ότι το ημερολόγιο περιέχει γενικότερες απεικονίσεις από το Ρέθυμνο και την Κρήτη μέχρι και το ιστορικό Αρκάδι, κάτι που δεν γνωρίζει η Ραχίλ Μακρύ, η οποία έχει κρίνει μοναχά το εξώφυλλο, με τον ίδιο να μην κατανοεί που έγκυται ο ραγιαδισμός στο ημερολόγιο Λεύκομα του σχολείου. Δεν πρέπει να τα παρουσιάσουμε. Δεν πρέπει να είναι κάπου αποτυπωμένα. Είναι ντροπή αυτό το ημερολόγιο. Πού είναι ο ραγιαδισμός? Αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσει κανείς.